Θα πάμε να αναφερθούμε σε ένα θέμα μέσα από μια ζωντανή σύνδεση, καθώς φως σε ένα από τα πιο σημαντικά ναυάγια, τα οποία φιλοξενούνται βέβαια, βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα, φιλοξενούνται στο βυθό του Αιγαίου, έριξε μια πολύ καλά συντονισμένη έρευνα, καθώς ταυτοποιήθηκε ο λεγόμενος Αφρικανός Μαρκίσιος, ένα εξαιρετικά σπάνιο καναδέζικο Liberty που κοίταται στα νερά της Βραχονησίδας Πλάτη στα νοτιοδυτικά Δωδεκάνησα από το 1958. Βλέπουμε πλάνα και θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Κώστα Θοκταρίδη, δίτης, να μας πει περισσότερα. Και είναι χαρά που τον φιλοξενούμε. Την καλησπέρα μας. Κύριε Θοκταρίδη, καλησπέρα. Ακριβώς, να το προσπαθήσουμε. Λίγο θα το προσπαθήσουμε. Είναι ένα ανεκτίμητης αξίας, θα μας τα πει και ο κύριος Θοκταρίδης, ναυάγιο, καθώς δεν διασώζεται κανένα από τα 356 πλοία του συγκεκριμένου τύπου, βέβαια, σε μια παγκόσμια κλίμακα. Μας ακούει ο κύριος Θοκταρίδης? Με ακούτε κι εσείς? Βέβαια, σας ακούμε. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Αφρικανός Μαρκίσιος, λοιπόν, σωστά? Ναι, ναι, πολύ σωστά. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες. Διαβάσαμε και δηλώσεις στο διαδίκτυο. Κάνετε λόγο για ένα ανεκτίμητης αξίας ναυάγιο. Για ποιους λόγους? Ο βασικός λόγος είναι ότι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι Καναδοί κατασκεύασαν 365 Liberty. Από τα 365 Liberty, τα περισσότερα βυθίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Κάποια στη συνέχεια μετά ταξίδεψαν. 54 από αυτά είχαν περάσει και σε ελληνικά χέρια. Και το συγκεκριμένο πλοίο έχει σημαντική ιστορία, γιατί είχε λάβει μέρος, είχε καταφέρει να είναι αλόβητο από τις 54 νεοπομπές που είχε λάβει μέρος σε πολύ σημαντικές διαδρομές, κυρίως στον Ατλαντικό. Δηλαδή στον ανεφοδιασμό της Αγγλίας, ναι, κυρίως με τρόφιμα. Οπότε αυτό είναι ουσιαστικά το τελευταίο, το μοναδικό ίσως Liberty που μπορεί κάποιος να δει, καναδέζικο εννοώ, και μάλιστα αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα. Ήταν η πρώτη φορά που ερχόσασταν οπτικά σε επαφή με το συγκεκριμένο πλοίο? Σωστό. Υπάρχει άλλο ένα Liberty στην Ελλάδα που είναι στη Ρόδο, αλλά αυτό είναι ελληνικό Liberty. Είναι ένα από τα 100 Liberty που παρέλαβαν οι Έλληνες και είναι και το μοναδικό ελληνικό βυθισμένο που βρίσκεται εκεί. Οπότε στην ουσία στο ελληνικό χώρο, στο ελληνικό αρχιπέλαγος, υπάρχουν δύο Liberty, ένα καναδέζικο και ένα ελληνικό. Τι ήταν αυτό που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και αν βέβαια οπτικά ήρθατε σε επαφή με κάποιο έβριμα το οποίο σας ξένησε? Όχι, βασικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό. Την ανέλκυση του φορτίου την είχαν κάνει το 1971. Μάλιστα ένας καλός μου φίλος δίτης, ο οποίος είναι ακόμα εν ζωή, ο Νικήτας ο Κλήμης, και μου είχε περιγράψει αυτή την ιστορία, ότι παιδεύτηκαν πάρα πολύ να ανελκύσουν το χαλκό το οποίο μετέφερε, είχε στα μπάρια του το πλοίο. Το πλοίο εμφανισιακά είναι εντυπωσιακό, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο πλοίο. Φανταστείτε, είναι 134 μέτρα μήκος και διασώζεται σε πολύ καλή κατάσταση η πλώρη, η μοναδική του γέφυρα, γιατί ήταν ενιαία γέφυρα αυτή κατά την κατασκευή ναυπηγικά. Μπορεί κάποιος να δει τη γάστρα του πλοίου, η οποία είναι πριτσινωτή, καρφωτή δηλαδή λαμαρίνα, όχι ηλεκτροσυγκόληση, και η πρίμη, η οποία είναι αναστρεμένη. Θέλω να μου πείτε λίγο και να σταθούμε στις δυσκολίες του εγχειρήματος. Πόσο δύσκολη είναι μια αποστολή να στεφθεί με επιτυχία κατάδυση σε ένα συγκεκριμένο χώρο? Το σημαντικότερο στοιχείο στις έρευνες αυτές είναι η ιστορική έρευνα. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι έγινε πάρα πολύ καλή προετοιμασία με τον αγαπητό μου φίλο τον Άρη Μπιλάλη, ο οποίος ασχολείται με την ναυτική ιστορία. Οπότε είχαμε δώσει έμφαση στην ιστορία του πλοίου περισσότερο και όχι τόσο στο ναυάγιο. Αλλά από την άλλη, το ναυάγιο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, έχει πολύ καλή εικόνα και σε αυτό βοηθάει και η περιοχή, δηλαδή, η οποία έχει ορατότητα περίπου 30 μέτρα. Πρέπει να σας πω ότι είναι αρκετά κοντά στην Κρήτη. Είναι βορειοανατολικά της Κρήτης. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια αναφορικά με την αξιοποίηση του λεγόμενου και ως θεματικού τουρισμού. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν ναυάγια, μεταξύ αυτών και το συγκεκριμένο, με το οποίο ήρθατε σε επαφή.
Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Εμείς κυρίως δίνουμε έμφαση στην ναυτική ιστορία περισσότερο, να σας πω την αλήθεια. Γιατί αυτές οι βραχονισίδες είναι λίγο απομακρυσμένες, δηλαδή έχουν μεγάλη απόσταση από τις βάσεις των κεντρικών πόλεων λιμένων. Οπότε έχει υψηλό κόστος το να φτάσει κάποιος. Ωστόσο, όμως θεματικά και διαφημιστικά δυναμώνουν πάρα πολύ τον καταδυτικό τουρισμό της Ελλάδος και γενικότερα ομορφιές και ιστορίες οι οποίες έχουν κάτι περισσότερο από μια εικόνα να πούν. Στον σχεδιασμό σας, στην ατζέντα σας, επόμενος στόχος, επόμενη αποστολή, ποια είναι? Κοιτάξτε, γίνεται ένας συνδυασμός καιρικών συνθηκών και επαφών με τον οποίο έχουμε σε κάθε περιοχή. Οπότε, ανάλογα με τις περιοχές και τις γνωριμίες τις οποίες έχουμε και τις καιρικές συνθήκες, θα κάνουμε ένα πάντρεμα. Οπότε, δεν υπάρχει κάτι στάνταρ. Πάντοτε ψάχνουμε για ενδιαφέρουσες ιστορίες που κρύβουν τα πλοία, οι οποίες είναι άγνωστες, και ο σκοπός μας είναι να διαφωτίσουμε αυτές τις ιστορίες και να αναδείξουμε την ναυτική μας ιστορία. Κεντρικά θα πρέπει να υπάρχει, κεντρικά αναφέρομαι από το κεντρικό κράτος, ένα συντονισμός, μια επιπλέον βοήθεια σε ιδιώτες, σε ανθρώπους που θέλουν να το ψάξουν περισσότερο, να φέρουν στο προσκήνιο, να κρατήσουν στο προσκήνιο την ιστορικότητα ναυαγίων? Γίνονται διάφορες συνέργειες. Πρόσφατα είχαμε μιλήσει με το Ταμείο Ναυτικού και με το Πολεμικό Ναυτικό. Είχαμε κάνει αρκετές ενέργειες και θα κάνουμε και στο μέλλον, κυρίως για τα πολεμικά πλοία. Τώρα στο κομμάτι του εμπορικού ναυτικού, εκεί κυρίως έγκυται στις τοπικές κοινωνίες και στα τοπικά μουσεία και στους ανθρώπους που έχουν μεράκι. Γιατί αυτές είναι μικρές αποστολές, χαμηλού κόστους, οπότε δεν μπορεί να κάνει κάποιος κάποιο πολύ μεγάλο project ως επιτοπλιστή. Είναι μικρές δηλαδή αποστολές ολίγων ημερών και κυρίως σημαντικής πέρνα στα αρχεία του εξωτερικού. Μάλιστα. Κύριε Θοκταρίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία για τη συνέχεια των αποστολών σας και με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ από